Κύριε Κυρούτη, να μας πείτε ουσιαστικά για τις διάφορες επιπλοκές που μπορούν να παρουσιαστούν στην διαθυλαστική χειρουργική και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα, με τις νεότερες εξελίξεις στη διαθυλαστική χειρουργική, οι επιπλοκές είναι γενικότερα είτε πάρα πολύ σπάνιες, είτε αμελητές, είτε δεν προκαλούν σοβαρούς κινδύνους για τα μάτια. Υπάρχει ακόμα βέβαια μια αρκετά μεν σπάνια επιπλοκή, η οποία μπορεί να είναι αρκετά σοβαρή. Και είναι η μεταχειρητική εκτασία του κερατοειδούς, που σημαίνει ότι έχει αποσταθεροποιηθεί το μάτι και στη συνέχεια μπορούν να βγουν τόσο ξανά βαθμοί, ώστε ο ασθενής να μην έχει πετύχει το σκοπό που ήθελε. Αλλά αντίστοιχα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μείωσης της όρασης. Δυστυχώς, παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διαγνώσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν μπούμε στη διαδικασία της πρόληψης να εντοπίσουμε ποιοι άνθρωποι δεν θα έπρεπε και θα ήταν επιρρεπείς σε μια τέτοιου είδους επιπλοκή, δεν έχει λυθεί 100% σήμερα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πολύ μεγάλες εξελίξεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την χρήση κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούνται συστήματα τα οποία μπορούν να εξετάζουν πλέον τις παραμέτρους, όχι υποκειμενικά και με βάση το γνώμονα της γνώσης του κάθε γιατρού ξεχωριστά, αλλά σε αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία θα μπορούν να δίνουν σε όλους τους γιατρούς, ανεξαρτήτως εμπειρίας, κάποιο πολύ θετικό αποτέλεσμα, ώστε να μπορούν να προλαμβάνουν και να μην χειρουργούν τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν προβλήματα εάν υποβληθούν σε μία επέμβαση. Επειδή αρκετοί παρακολουθούν και ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε μία τέτοιου είδους επέμβαση για τη διόρθωση κάποιου προβλήματος όρασης, θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο ποια είναι η πιο κατάλληλη ηλικία για να γίνει μία τέτοια επέμβαση? Η ηλικία είναι ένας από τους βασικούς αυτούς παράγοντες που εξετάζουμε. Παλαιότερα χειρουργούσαμε όλους τους ασθενείς μετά από τα 18-21, που ήταν ένας τυπικός μέσος όρος σταθεροποίησης των διαθυλαστικών ανομαλιών. Σήμερα αυτό το πράγμα δεν ισχύει, μόνο υπάρχουν εξελίξεις στα μάτια και θεωρούμε ότι όσο νεότερος είναι κάποιος, είναι εντός εισαγωγικών και σε μια ομάδα υψηλότερου κινδύνου, ειδικά αν αυτό συνδυάζεται και με μια μεγάλη διόρθωση με πολλούς βαθμούς. Γι' αυτό στις νεότερες ηλικίες κάποιες μικροανομαλίες, μικροπαραλλαγές μπορεί να ενοχοποιούνται και να τις κοιτάμε με διαφορετικό μάτι από τις ίδιες αλλαγές σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Οπότε σίγουρα όσο μεγαλύτερος είναι κάποιος, τόσο πιο άφοβα εμείς μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και με μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών εντός εισαγωγικών από αυτή την άποψη. Μέσα σε όλα αυτά τα κριτήρια που μας είπατε, παίζει ρόλο και η σταθεροποίηση της αύξησης του προβλήματος? Είναι το πρώτο και βασικό ότι αν κάποιος δεν είναι σταθεροποιημένος, εμείς θεραπεύουμε αυτό που υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Εύλογα λοιπόν, αν υπάρχει εξέλιξη, ακόμα και αν αυτή είναι φυσιολογική και δεν είναι βάση κάποιου παθολογικού προβλήματος, ο ασθενής αυτός δεν θα μπορέσει να εξαρτοποιηθεί από βοηθήματα όρασης και θα ξαναβρεθεί με κάποιους βαθμούς, έστω και λιγότερους, με τους οποίους πάλι θα πρέπει να τους διαχειριστεί συμβατικά με γιαγιά, φακούς, εκτός αν επιδέχεται και δεύτερη επέμβαση, το οποίο όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων.